Στην είσοδο του γυμνασίου, εδώ και ένα μήνα, έχουν γίνει δύο μεγάλες λακκούβες, γιατί δίπλα ακριβώς είναι το πολιτιστικό κέντρο, το οποίο πρέπει να συνδεθεί με ρεύμα, και επειδή πρέπει να είναι τα καλώδια υπόγεια, έχουν σκάψει ακριβώς μπροστά στην είσοδο του σχολείου για να συνδεθούν τα καλώδια. Δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Έχουν έρθει τρεις φορές, έχει έρθει ΔΕΗ. Άλλες δύο φορές έχουν φέρει μηχανήματα για να σκάψουν. Δεν έχει γίνει σωστά η τρύπα. Με αποτέλεσμα να ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα και τα παιδιά να μην μπορούν να μπουν μέσα στο σχολείο. Ούτε οι καθηγητές. Έχουμε ειδοποιήσει πολλές φορές και μέσω του συλλόγου μας, των γονιών και κηδεμόνων, και ο αντιδήμαρχος κ. Ρούσης και ο δήμαρχος ακόμα. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Τώρα φτάσαμε στο σημείο να ανοίγουν τα σχολεία και να μην μπορούν να μπουν μέσα τα παιδιά. Και δεν υπάρχει άλλη είσοδος. Δεν έχει δοθεί κάποια λύση, όχι. Μόνο μπορούμε να εμπαζώσουμε την τρύπα για να μπορούν να περάσουν τα παιδιά. Και μέχρι αυτή την ώρα Παρασκευή δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια ώστε να καλυφθεί η είσοδος. Άρα είναι και επικίνδυνο, έτσι. Τίποτα, ναι. Να ξεκινήσω χαριτολογώντας, λέγοντας ότι αυτό που έχω πει από ένα σημείο και ύστερα ήταν ότι το γεφύρι της Άρτας έγινε πιο γρήγορα από ότι ο κινηματογράφος της Ερεσού. Είναι δυστυχώς, είναι στενάχωρο το να έχεις τελειώσει ένα έργο και να μπλέκεις συνέχεια σε γραφειοκρατικά ζητήματα και στην μη σωστή συνεργασία και ενημέρωση της μιας υπηρεσίας με την άλλη. Το να πιστεύω ότι το να καταφέρουμε κάποια στιγμή να συνεννοηθούμε με τη ΔΕΗ για το τι ακριβώς θέλει για να γίνει αυτή η σύνδεση θα είναι, πιστεύω, ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της καριέρας μου ως αντιδήμαρχος, γιατί μέχρι στιγμής έχω δοκιμάσει 4 φορές να κάνουμε αυτή τη σύνδεση και το αποτέλεσμα είναι να έχει μείνει μία τρύπα μπροστά από την είσοδο που περνάνε τα παιδιά του γυμνασίου, για το λόγο ότι κάθε φορά οι τεχνικοί της ΔΕΗ ανακαλύπτουν ότι λείπει κάτι, το φτιάχνουμε, έρχονται ξανά για να πραγματοποιήσουν τη σύνδεση και ξαναανακαλύπτουν ότι κάτι άλλο λείπει. Τώρα, επί του προκειμένου, έχω συνεννοηθεί με τον... έβαλα τον εργολάβο που ανέλαβε τον κινηματογράφο και τον έφτιαξε, μπας και καταφέρει να συνεννοηθεί και αυτός με τη ΔΕΗ για να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το σενάριο και να πραγματοποιηθεί η σύνδεση του κτηρίου. Μέχρι στιγμής ούτε ο εργολάβος έχει καταλάβει τι ακριβώς θέλει η ΔΕΗ για αυτή τη σύνδεση. Οπότε το πιο πιθανό είναι να βρω ένα τρόπο μέσα στο Σαββατοκύριακο να καλύψω αυτή την τρύπα και να την κάνω ασφαλή ώστε να μπορούν να περνάνε τα παιδιά από πάνω. Οπότε αυτό που μας λέτε είναι ότι όποια καθυστέρηση υπάρχει είναι από πλευράς ΔΕΗ. Κοιτάξτε, δηλαδή είναι η γραφειοκρατία. Δεν ξέρω, είναι τα τεχνικά που θέλουν. Είναι ότι οι δικοί μας οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι θέλει η ΔΕΗ. Είναι ότι αυτοί δεν δείχνουν σωστά να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν. Το θέμα είναι ότι τώρα σας λέω είναι 3 εβδομάδες που προσπαθούμε να κάνουμε, εννοείται, αυτό που μας ζητάει η ΔΕΗ και 3 εβδομάδες κάτι βγαίνει καινούργιο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να το λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Και όσον αφορά τις λακκούβες που έχουν προκύψει... Είναι αυτό τώρα μέσα Σαββατοκύριακο πρέπει, γιατί δεν βλέπω να δίνεται λύση. Πριν από λίγο μίλησα με τον εργολάβο και ούτε αυτός έχει καταλάβει ακόμα τι ακριβώς θέλει η ΔΕΗ να κάνουμε. Οπότε θα κοιτάξω με κάποιο τρόπο να κλείσω αυτή τη λακκούβα ώστε να μην κινδυνεύουν τα παιδιά που πάνε στο σχολείο, μέχρι να βγάλουν άκρη τι ακριβώς θέλει η ΔΕΗ και να το κάνουμε για να παιδευτεί και αυτή η σύνθεση και να λυθεί το πρόβλημα. Άρα τη Δευτέρα θεωρείτε ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά? Όχι, μέχρι πριν από λίγο δεν είχαν καταφέρει να βγάλουν άκρη, δεν πιστεύω να προωρέσουν σε επόμενες ώρες να βγάλουν άκρη. Μάλιστα. Σε περίπτωση που καλυφθούν όμως οι λακκούβες, μετά δεν μπορεί να υπάρξει επιπλέον καθυστέρηση στην λύση για την ηλεκτροδότηση? Όχι, θα ανοίξει εύκολα. Άμα είναι να καλύψω τη λακκούβα, θα την καλύψω ή με κάποιο μεταλλικό πλαίσιο ή δεν ξέρω με τι άλλο. Θα δούμε αύριο με τι συνεννοήθηκε ο εργολάβος με τη ΔΕΗ, άμα κατάφερε να συνεννοηθεί σήμερα τίποτα. Τι χρονικό πλαίσιο έχουν βάλει. Και δεν ξέρω, δηλαδή δεν είναι κάτι που εξαρτάται από μένα για να ξέρω πότε θα δώσω λύση.